Τα προβλήματα είναι ίδια με τους προαλήσαντες. Έχουμε τα ροδάκινα με τις καταστροφές, τα χαλάζια και τις βροχοπτώσεις που ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν τα αναλαμβάνει, γιατί μπαίνει μέσα η μονίλια, υποτίθεται. Δεν μπορούν να τα δηλώσουν και δεν ξέρουμε πού θα πάει, πώς θα τα εκτιμήσουν και τι θα τα κάνουν. Έρχεται το πρόβλημα με τα μήλα που ακόμα δεν έχουν έρθει έμποροι να τα πάρουν, και με τα κεράσια. Γενικά όλα τα φρούτα είναι σε μια κατάσταση κάτω του κόστους και πάμε για να ζητήσουμε τις επιδοτήσεις και να μπουν σε μια πλατφόρμα de minimis και φτάνουμε στο σημείο να είμαστε μια χώρα της επιδότησης και όχι της απασχόλησης. Τα προϊόντα μας δεν φεύγουν με διάθεση στην κατανάλωση, ενώ εισάγει το κράτος, οι εμπόροι εισάγουν από άλλες χώρες, τα δικά μας μένουν μέσα στα ψυγεία. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια από το κράτος να φύγουν πρώτα τα δικά μας τα προϊόντα? Ο τουρισμός καλπάζει, όλο το καλοκαίρι κάλπαζε με 20 εκατομμύρια και με περηφάνεια το λέγανε στη χώρα μας, ενώ οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές και τα φρούτα μένουν αδιάθετα. Πώς γίνεται αυτό? Τα παίρνουν τα φρούτα και μετά μόλις τα πουλάμε και πάνε κάτω του κόστους, απότομα βγαίνει μια αγορά και αυτοί από το χωράφι στο ράφι πάνε τρεις φορές πάνω η τιμή και τέσσερις. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στις τιμές για αυτοί? Και τώρα έρχονται, όπως και στην Αγιά τα μήλα που μείνανε στα δέντρα πάνω, έρχεται και προς τα πάνω το πρόβλημα, γιατί είμαστε πιο ορεινοί. Και πού θα πάει αυτό δεν ξέρω.